Πολλές όμορφες γωνιές και σημεία συναντάμε εδώ στο Βέλικο Τύρνοβο. Είναι μια πόλη πανέμορφη, περπατιέται με τα πόδια. Εδώ είμαστε σε ένα κεντρικό σημείο που περνάει, περνάει το αυτοκίνητο από τον κεντρικό δρόμο και πηγαίνουν προς το κάστρο του Τσάρεβετς. Αυτή τη διαδρομή θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Συγγνώμη για τη σακούλα, έχω το φίδι εδώ και το διάφορα που πήρα εκεί από την γυναικούλα. Το κάστρο του Τσάρεβετς το είδα σε μια εκπομπή και μου άρεσε πάρα πολύ. Από εκεί λοιπόν παρακινήθηκα και από το φίλο μου τον Δημήτρη από τη Σκιάθο, ο οποίος μου είπε να έρθω εδώ πάνω. Λοιπόν, αυτά. Παλικάρια, αδέρφια. Κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπετε είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής αφιερωμένης στο Βέλικο Τύρνοβο, μια πόλη πανέμορφη στο βορρά της Βουλγαρίας, κοντά στη Βάρνα. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολύ ωραία πλάνα από το κάστρο της πόλης, ένα μοναδικό κάστρο το οποίο είναι προέκταση της πόλης, όπως θα δείτε και στα πλάνα. Αυτή είναι η είσοδος για το περιβόητο κάστρο του Τσάρεβετς. Εντυπωσιακό πράγμα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και είναι ωραίο αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι το κάστρο είναι συνέχεια της ίδιας της πόλης. Έρχεται κανείς με το αυτοκίνητο μέχρι εδώ. Βέβαια δεν μπορεί να μπει μέσα στο κάστρο με το αυτοκίνητο, αλλά μπορεί να παρκάρει εδώ κοντά και συνέχεια με λίγο ποδαρόδρομο να ανέβει πάνω στο κάστρο. Για έλατε. Αγδάς να είσαι μαϊτσό, να κακώ σε μέστο, να κακώ σε μέστο. Είναι η εκπομπή Dolce Vita, κυρίες και κύριοι, και ο Κώστας Αργυρούσης, που μέσα στην οικονομική κρίση που ο κόσμος πεινάει, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο γιατί βασικά του αρέσει και γιατί πρέπει να το κάνει στα πιο απίθανα και στα πιο όμορφα μέρη του κόσμου, στα βόρεια της Βουλγαρίας, στο Βέλικο Τάρνοβο, 600 χιλιόμετρα από την Ελλάδα. Είναι το κάστρο του Τσάρεβετς. Παρακαλώ η κάμερα να γυρίσει λίγο δεξιά, αφού προηγουμένως αποτυπώσει την ομορφιά αυτής της κοιλάδας. Όπου να γυρίσει το μάτι σου εδώ πέρα, όλα είναι όμορφα και εκπληκτικά. Παΐς βαδίχ μαϊτσό, νοσιότ νοσνιτσάτα, παόδραζαχ μαϊτσό, κλον τσέια βορόβο, πάνα πράβηχ μάιτσο, σέγκαια βορόβα. Ανεβαίνουμε στο κάστρο του Τσάρεβετς. Μια εμπειρία μοναδική. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για σας να έρθετε μέχρι εδώ. Αν θα έρθετε, να προτιμήσετε να είναι άνοιξη. Για το χειμώνα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η εικόνα όμως είναι η ίδια, κυρίες και κύριοι, δεν αλλοιώνεται με τίποτα. Πάρα πολύ όμορφη.
μεγάλη ιστορία. Αυτό το κάστρο, το πιο ισχυρό των Βαλκανίων επί σειρά ετών, απόρθητο, μεγάλη έκταση καταλαμβάνει. Και με και μην νομίζετε και εγώ πρώτη φορά το επισκέπτομαι και έμεινα έκπληκτος από την ομορφιά του, από το μεγαλείο του και από τον τρόπο όπως είναι διαμορφωμένο, ρε παιδί μου. Αυτή είναι μία από τις πύλες. Ε, πω πω. Πολύ εντυπωσιακό. Ότι μας η μαϊτσι κορόδιλα, το κουβάς μαϊτσο ουμπαβά. Μαϊτσι κο, το κουβάς μαϊτσο γισλαβά. Ανεμόγα μαϊτσι κοδάιδα. Ανεφορέζοντας, κυρίες και κύριοι, και πλησιάζοντας τη δεύτερη πύλη του κάστρου, μας περίμενε μια έκπληξη. Στην αρχή νομίζαμε ότι επρόκειται να πληρώσουμε κάποια είσοδο. Είσοδο ούτως ή άλλως είχαμε πληρώσει στην αρχή. Εδώ λοιπόν, εδώ παραπάτησα κιόλας, μας περίμενε ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μια αναπαράσταση με ένα δικό του τρόπο την ιστορία του κάστρου. Έχει αυτές τις φιγούρες στημένες, πατάει ένα κουμπί και στη γλώσσα των διαφόρων χωρών, των διαφόρων επισκεπτών, κάνει αναπαράσταση ή μάλλον κάνει μια παρουσίαση της ιστορίας του κάστρου. Λοιπόν, εδώ του δώσαμε κάποια χρήματα και λίγα παραπάνω για να μας κάνει καλή δουλειά και δείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ο άνθρωπος... Ω, επισκέπτες της πόλεως, Βιλικό Τύρναβο! Ναι. Καλώς ορίσατε στο ιστορικό λόφο Τσάραβετς! Γεια σου, φίλε! Είναι ο πιο ωραίος και μαγικός τόπος της πατρίδα μας. Εδώ περάσανε πολλές ανθρώπινες ζωές. Εδώ κάθε πέτρα, κάθε πύργος, κάθε τείχος συνδέονται με την ιστορία της Βουλγαρίας. Το μεγάλο δεύτερο βουλγάρικο κράτος, το οποίο υπήρχε από το 12ο μέχρι το 14ο αιώνα, συνδέεται μόνο και μοναδικό με το Τύρνοβο. Ο Βούλγαρος βασιλιάς Καλογιάννης κατέστρεψε τους Λατίνους στην Αδριανούπολη. Χα, και τον περήφανο αυτοκράτορα, τον Βαλδουίνο της Φλάνδρας, τον πήρε εχμάλωτο. Στο παλάτι άρχισε ένα μεγάλο βασιλικό συμπόσιο για την νίκη. Ήρθανε πολλοί επισκέπτες. Ο Καλογιάννης διέταξε να συναντέψει στο Βαλδουίνο μαζί με το Κόμες και τους βαρόνες του. Αλλά πού χάθηκε η ποτική τους περηφάνεια με σκεφτά κεφάλια από τους ντρεπότουσαν, από ντροπή οι Λατίνοι στεκόντουσαν εκεί ντροπιασμένοι. Και οι Βούλγαροι μαζί με τους κουμάρους πήρανε τα ποτήρια κρασί και το κολογγίσανε. Στην υγειά του Καλογιάννη, στην υγειά του βασιλιά. Μόνο η βασίλισσα, η γυναίκα του Καλογιάννη, δεν μίλησε καθόλου. Μόνο κοίταζε κάπως παράξενο το Βαλδουίνο. Τα μάτια της τον κοιτάζανε με πολύ αγάπη. Αργά τη νύχτα, τα ξημερώματα, η βασιλίσσα έστειλε κρυφά, αλλά πολύ κρυφά. Τι λες εσύ, μωρέ? Στο Βαλδουίνο, στο γράμμα αυτό, αυτή πρόσφερε στον εχμάλωτο τη δίκη της καρδιά και αγάπη και τη δίκη της βοήθεια. Σαν να τον... το σπονώ με πυρούκα, δεν είναι αυτός? Ταλαιπωρημένος, μασανισμένος, φοβισμένος, μα και τροπιασμένος ο Βελδουίνος αρνήθηκε. Ορχή μεγάλη κατέλαβε την καρδιά της βασιλιάς. Μας έχουν βάλει τα δρομολόγια πάνω κάτω. Όσο μπορεί. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ το μικρόφωνο. Από έναν εχμάλωτο.
αγανακτισμένη. Πάρα πολύ. Αυτή είπε στο Καλουιάνι ότι ο Βολδουίνος της πρόσφερε να την πάει στην Κωνσταντινούπολη. Εάν μόνο το βοηθήσει να αποδράσει. Εκνευρισμένος, αγανακτισμένος ο βασιλιάς διέταξε. Να το σκοτώσουν τον αχάριστο τον Βαλδουίνο και το πτώμα του να το πετάξουν από τον πύργο στο ποταμό. Έτσι και έγινε. Και μέχρι σήμερα εκεί από δεξιά εσείς βλέπετε ένα ψηλό πύργο. Ο πύργος αυτός τον λένε του Βαλδουίνου. Μετά την αποτύπωση της ιστορίας του πύργου και της περιοχής, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι τη βόλτα μας για να ανέβουμε στον πύργο του Τσάρεβετς. Εδώ ντύνεται κανείς με πανοπλίες και λοιπά και βγάζει φωτογραφίες. Ανεβαίνει σε αυτά τα ψεύτικα άλογα. Ανεβαίνει εδώ πάνω. Το κάστρο, κυρίες και κύριοι, είναι δεδαλώδες. Βλέπετε, έχει διάφορα σημεία. Ήταν πυργίσκοι, όπου ήταν ακροβολισμένοι στρατιώτες και μέσα από διάφορα σημεία μπορούσαν να ελέγχουν τον εχθρό γύρω. Φανταστείτε λοιπόν πόσοι στρατιώτες ήταν ακροβολισμένοι μέσα σε αυτό το κάστρο, το κάστρο του Τσάρεβετς. Για πάμε πιο πάνω να το δούμε καλύτερα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας βρέξει και θα μπορέσουμε να σας δείξουμε αρκετά πράγματα. Λοιπόν, ένα πράγμα που εντόπισα μόλις μπήκα μέσα είναι ένα τεράστιο τόξο. Γιατί από εδώ ψηλά μπορούσα να στοχεύσουν τον εχθρό με τον καλύτερο τρόπο. Κοιτάξτε, τεράστιο τόξο παρακαλώ που έφτιαχναν. Μπορούσαν να στείλουν το ακόντιο από εδώ πάνω, ε! Λοιπόν, το σχέδιο έχει ως εξής. Τώρα το έχουν δέσει. Αυτό τραβούσε πίσω το σκηνί. Έμπαινε πάνω εδώ το... Το έχουν δεδομένο. Το ακόντιο και εξφενδοντιζόταν. Με κατεύθυνση απέναντι, πολύ μακριά. Είχε και σίδερο μπροστά και ο καταπέλτης που πετούσαν τις πέτρες, ε! Εντάξει, πάνε την πέτρα πάνω, όχι τέτοια, βάζανε πιο μεγάλη, τη βάζανε οβίδες και έφευγε αυτό το πράγμα και για να μην τραυματιστεί και να μην σπάσει είχαν βάλει εδώ πέρα σκηνιά, το είχαν επενδύσει. Ενώ ακόμη δεν έχουμε ανέβει πάνω στο κάστρο, η θέα ήδη είναι εκπληκτική. Hello. Good. Ε, καλά. Μερός πυραμίδες κάτι. Yes. Α, okay. Βουργάρια. Βουργάς. Α, Βουργάς. Από το Βουργάς είναι τα παιδιά. Λοιπόν, άντε πάμε τώρα στην ανηφόρα πάνω. Άντε τώρα. Να έρθουν εδώ οι χοντρές όλες να δυνατήσουν. Ανεμούν δύο φορές το κάστρο. Τελείωσε. Δεν θέλει τίποτα άλλο.
Επειδή μέσα σε αυτό το κάστρο, κυρίες και κύριοι, κινείται πολλής πληθυσμός. Δεν ήταν δυνατόν οι άνθρωποι να μετακινούνται όλοι με τα πόδια. Είχαν φτιάξει και καρόδρομους, όπως είναι αυτός που βλέπετε τώρα. Και δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Γιατί με την παραμερική βροχή, θα μου πεις, τα νερά είναι ψηλά, θα φεύγανε, αλλά εντός του φρουρίου θα πλημμύριζαν, θα είχαν στάσιμα νερά. Είχαν φτιάξει λοιπόν και δίκτυο ομβρίων υδάτων που έφευγαν τα νερά κάτω στο ποτάμι, αλλά είχαν και καρόδρομους για να ανεβάζουν υλικά και ανθρώπους βεβαίως πάνω στο κάστρο. Δεν είναι χαζί να τους φάει το περπάτημα όπως περπατάμε εμείς. Λοιπόν, οι επόμενες γυναίκες θα λοιπόν να φτάσουν στο κάστρο. Οι προηγούμενες ανέβαιναν μια χαρά. Μάνα μου. Πολύ ανεφόρα, ρε παιδιά. Τελουμό δεν έχει. Δεν έχει κανένα δρόμο να κόψουμε πουθενά. Τέτοιο τεράστιο κάστρο μια χαρά συντηρείται. Αν το είχαμε στην Ελλάδα θα έχει σαρίσει 10 φορές. Να πεις και εδώ έχει τα προβληματάκια του. Αλλά... αυριέσαι. Πού πάμε τώρα? Α, από εδώ. Αριστερά. Όπου η θέα από εδώ πάνω είναι τέλεια, ε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Όλα τα λεφτά. Άξιζαν τα 600 χιλιόμετρα που κάναμε. Да знаешь, Майчо, на какво съм место, на какво съм место, на равна поляна, на какво съм место, на равна поляна, нема нито. Αυτό που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, είναι η ανάληψη του Κυρίου. Είναι ένα σύμπλεγμα παλατιών που κορυφαίο κομμάτι αυτού του συμπλέγματος είναι το Πατριαρχείο. Αυτό που βλέπετε εδώ πάνω. Λοιπόν, στις 17 Ιουλίου του 1393, μετά από πολιορκία τριών μηνών, το κάστρο κυριεύτηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους και παραδόθηκε στις φλόγες. Γι' αυτό βλέπετε πολλά σημεία του κάστρου μέσα είναι κατεστραμμένα και από το χρόνο αλλά και από τις φλόγες. Και η ανακατασκευή ξεκίνησε το 1930. Να πούμε το ιστορικό της εκκλησίας που έχει μόνο φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Ανακατασκευάστηκε το 1981 και οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό της, οι οποίες περιγράφουν ένδοξες αλλά και τραγικές στιγμές της δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας, φιλοτεχνήθηκαν μόλις το 1985. Коня да и водя, дур до равни двори, че ме карат майчо, от ком да я сваля. Ωραία πράγματα. Κουραστήκαμε λίγο, αλλά ήταν ωραία πρωινή γυμναστική, να ανεβούμε το πάνω. Μοναδική θέα, όλη η περιοχή του Βέλικο Τάρνοβο, που είναι λόφι, λοφάκια, λοιπόν, λαγκαδιές, κοιλάδες, γέφυρες, κάστρα. Το κάστρο από κάτω δεν φαίνεται το μεγαλείο του, φαίνεται μόνο αυτός ο ναός από χαμηλά. Αλλά το κάστρο, όπως διαπιστώσετε και μόνες, είναι τεράστιο. Τεραστιότατο, πολύ μεγάλο. Φίλες και φίλοι, μια μοναδική πραγματικά εμπειρία. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει σε χώρες του εξωτερικού να επισκεφτώ, αλλά τώρα με την εκπομπή του Κώστα του Αργυρούση, με την Dolce Vita, αξιώθηκα να έρθω και σε αυτό το πανέμορφο μέρος. Πραγματικά σε δελειάζει για την πρώτη στιγμή, ειδικά στο σημείο εδώ που βρισκόμαστε, στο κάστρο εδώ, στο ναό από κάτω από εδώ, και βλέπω μια πολύ καταπληκτική θέα από εδώ, μοναδική, δηλαδή εγώ πρώτη φορά βλέπω τέτοια πραγματικά θέα με τόση φυσική αλλά και τεχνητή ομορφιά. Ένα μοναδικό τοπίο πραγματικά που αξίζει
εάν σκέφτεστε να έρχεστε να επισκεφτείτε κάποια περιοχή ή κάποια στιγμή την ευρύτερη περιοχή, να περάσετε από αυτό το σημείο. Μοναδική εμπειρία λοιπόν, και μοναδικά τα πλάνα που θα δείτε σε όλη την εκπομπή βέβαια, με ξαναγώ βασικά τον Κώστα Αργυρούση, που μας έχει πει και θα μας πει πάρα πολλά στοιχεία για το τι ακριβώς, τι ακριβώς γίνεται αυτή την περιοχή, το ιστορικό του κτλ. Μοναδική εμπειρία. Ευχαριστώ και τον Κώστα τον Αργυρούση που με κάλεσε να έρθω στην εκπομπή, να τραβήξω εγώ αυτά τα μοναδικά πλάνα. Έτσι κάνουν οι, πώς το λένε, παπάδες της Καθολικής Εκκλησίας. Κύριε Δεϊθόμεν. Κύριε Δεϊθόμεν. Η θέα από εδώ πάνω, όπως σας είπαμε, είναι μοναδική. Μοναδική είναι η εικόνα και από το κεντρικό ποτάμι εδώ που διασχίζει, που περνάει έξω από το Βέλικο Τάρνοβο. Να σας πω την ονομασία του ποταμού, δεν την ξέρω. Θα ρωτήσω να μάθω, την πω αργότερα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω και να σας ενημερώσω ότι εδώ πέρα υπάρχουν βλάχικες καταβολές. Εδώ, Νικόλα, εδώ είμαι. Λοιπόν, θα σας πάμε σε ένα χωριό που λέγεται Αρμπανάση. Παραπέμπει σε βλάχικη γλώσσα το Αρμπανάση. Είναι κάτι σαν το Μέτσοβο, μια προέκταση δηλαδή του Βέλικο Τύρνοβο, το οποίο είναι κάπου εδώ κοντά, δεν ξέρω. Θα μας πάει σε λίγο η ξεναγός μας, η Ντέση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες γύρω από όσα κάνουμε. Εδώ στο Βέλικο Τύρνοβο συναντάει κανείς και μία πολύ ωραία τύπου κλειστού, τύπου λαϊκή αγορά, η οποία έχει και αρκετά ωραία προϊόντα. Λοιπόν, να δούμε τώρα εδώ. Οι ντομάτες έχουν 1,30, δηλαδή 70-60 λεπτά και 50 λεπτά και 4,5 λεπτά. Τα αγκουράκια έχουν 2 λεύα. Ακριβά δεν είναι τα αγκουράκια? Είναι καλυβιώτη, 1 ευρώ. Λοιπόν, τα καρβουλάχα είναι πολύ φτηνά, τα πράσα πολύ φτηνά. Λοιπόν, συναντάει κανείς Νοέμβρη μήνα και στα φύλλα. 3,20 λεύα. Εδώ τι είναι, θες κόκκινες πιπεριές? Ναι, που ξέρω τι είναι. Σε γυλάσω. Αρωματικά, διάφορα αρωματικά, σκόρδα. Πιπεριές 1 λεύα, μισό ευρώ. Λοιπόν, 200 με 250 ευρώ είναι το μεροκάματο. Και εδώ υπάρχει οικονομική κρίση πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, δεν το συζητάμε, έχουν κλείσει τα εργοστάσια εδώ και χρόνια. Δηλαδή η κρίση που μαστίζει τη Βουλγαρία δεν είναι σημερινή, είναι από καιρό. Ωραία όμως λαϊκή αγορά, έτσι. Πολύ ωραία. Δεν μου λες, Ντέση, για λίγο. Σας παρουσιάζουμε πάλι την Ντέση, που μας ήρθε με καινούργια εμφύεση σήμερα. Είναι ακριβά τα είδη για τη Βουλγαρία? Μισθό 200 ευρώ. Για μισθό 200 ευρώ, ναι, είναι ακριβά εδώ. Είναι ακριβά, Ναι, βεβαίως. Αυτό διαπίστωσα και εγώ. Δηλαδή, 1 ευρώ και 1,5 ευρώ
Ναι. Να παίρνεις 200. Είναι πολύ λίγα και όλα είναι ακριβά. Ναι. Εδώ με τι ασχολείται ο κόσμος στο Βέλικο Τέρνοβο εκτός από τον τουρισμό? Με τουρισμό, έχει εργοστάσια, πολλές εταιρείες, με αυτά πράγματα. Είδαμε σε πολλά χωριά ήταν εγκατελειμμένα, δεν είχε κόσμο καθόλου. Πού είναι αυτός ο κόσμος? Έχει πολλά σπίτια που είχαν αφήσει και εντάξει, κόσμο να πούμε έχει φύγει από εκεί, μένει στο πιο μεγάλο πόλη. Ναι. Και είχαν αφήσει αυτά τα σπίτια, γι' αυτό είδατε... Ο καλύτερος προορισμός για ένα Βούλγαρο από τις γύρω χώρες ποια χώρα είναι? Είναι η Ελλάδα, είναι η Σερβία, είναι η Ιταλία? Ναι, μπορώ να πω ότι πολύ κόσμο εδώ πηγαίνει και του αρέσει η Ελλάδα. Ελλάδα. Ναι, Ελλάδα. Γιατί έχετε πολύ καλό τουρισμό εκεί. Δεν έχουμε δουλειές τώρα. Ναι, εντάξει, πράγματα είναι δύσκολα σαν είναι και εδώ και παντού, αλλά ναι, θα πιστεύουμε ότι θα γίνει κάποια μέρα καλύτερα. Ωραία. Ωραία αυτή η λαϊκή αγορά. Υπάρχει και άλλη αγορά με άλλα είδη, αυτή εδώ είναι που βλέπουμε, δηλαδή με κρέατα ας πούμε ή με ψάρια? Ναι. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Α, σούπερ μάρκετ. Ναι. Έχετε σούπερ μάρκετ πάντως πολλά. Και πάρα τα μπύλα βλέπω εδώ, ναι, τα οποία είναι αυστριακά. Πολλές εταιρείες, ναι. Και μολ. Ναι, 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 ναι. Ναι, έχει πολλά πράγματα, ναι. Ωραία, θα τα επισκεφτόμαι σε λίγο. Βεβαίως. Ένας άλλος χώρος που το συναντάμε σε πολλά πρώην ανατολικά κράτη και πόλεις είναι αυτά τα εσωτερικά καταστήματα που πουλούν τα πάντα. Τα λέμε τα πάντα, τα πάντα. Κυρίως όμως ρούχα. Είναι στεγασμένος χώρος με πολλά δημοτικά καταστήματα και μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις. Πουκάμεσα, παπλώματα, μπουρνούζια, όλα. Τσάντες, τσαντάκια, μπιζάμες. Διαλέχτε παρακαλώ. Ό,τι θέλετε. Και σε πολύ καλές τιμές. Ορίστε. Η Βουλγάρικη αγορά μπροστά σας. Λοιπόν, εδώ πέρα συναντήσαμε ένα μικρό μαγαζάκι που έχει καταπληκτικούς βουλγάρικους λουκουμάδες. Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς λουκουμάς, είναι ένα πράγμα άλλο από αλεύρι το φτιάχνουν και πάνω βάζεις ό,τι σως θέλεις. Σοκολάτα, ξέρω εγώ, τι άλλο έχει, καραμέλα, εγώ βάλα καραμέλα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα μου επιτρέψετε. Καλό. Έλα. Έλα. Πάμε. Πάμε πολύ ωραία. Μιλάμε. Άλλο πράγμα.
κάστρα, κυρίες και κύριοι, είναι το χαρακτηριστικό κομμάτι της περιοχής εδώ Βέλικο Τύρνοβο. Εδώ βρισκόμαστε ένα σύγχρονο κατασκεύασμα, πρόσφατο, το οποίο όμως έχει αναφορές στο παρελθόν. Υπάρχει ένα άγαλμα ενός ήρωα εδώ Βούλγαρου και από ό,τι μας είπαν είναι εστιατόριο, ξενοδοχείο. Είναι εδώ πάνω στο λόφο, σε έναν μάλλον από τους λόφους απέναντι από το λόφο του Τσάρεβετς, δίπλα στις κεραίες του ΟΤΕ και της κινητής τηλεφωνίας και ενδεχομένως και κάποιων τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών, δεν ξέρω ποιοι στεγάζονται εδώ πάνω. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο εσωτερικό. Καλά, οι άνθρωποι δεν παίζονται. Ωραία πράγματα. Τάφρος εδώ γύρω-γύρω, με νερά τρεχούμενα. Τάφρος. Σαν να μπαίνει σε κανονικό κάστρο. Και κάτω έχει κάτι πολύ ωραία λουλούδια. Γκαζονάκι. Τέλειο. Για να πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Ω, πολυθρόνες εδώ. Λες και κάθεται ο βασιλιάς. Είναι πολυθρόνες έξω από τις τουαλέτες. Κοίτα. Κοίτα πολυθρόνα εδώ, σελέπες. Πρόσεξε με εδώ. Είναι πολυθρόνες συνθέτηση της τουαλέτας, θα δώσω όλες. Ναι, ναι. Δεν πάμε μέσα. Αμάν. Αμάν. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Καλό. Τεράστιο εστιατόριο με τεράστια αίθουσα χορού. Πω πω. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Τι έχει κάνει αυτός που το έφτιαξε. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Και όλα είναι αμφιθεατρικά, όπου και να βρίσκεσαι, έχεις οπτική επαφή με την πίστα. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Κέρι λέει εδώ πέρα γίνονται γάμοι, ε. Ωραίος χώρος όμως. Τραπέζια εδώ, συντριβάνια. Ωραία πράγματα. Μπράβο η Βουλγαρία. Μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Κοίτα. Διαμόρφωση χώρου, παιδική χαρά κάτω για τα παιδάκια. Οι παιδικές χαρές καλές, οι δικές μας είναι τα καρφιά μόνο έμειναν. Και όποιος είναι τυχερός και πέσει πάνω στον ταβανόκαρφο, την πάτησε. Εντυπωσιασμένη, μπράβο, επιχειρηματίας, του έριξε πολλά λεφτά. Έφτιαξε κάστρο ολόκληρο με πέτρες ο άνθρωπος. Ε, εδώ τα λουλούδια πάλι. Και το χώρο που έφτιαξε για λουλούδια, ωραίο. Και τι είναι, Νοέμβριος μήνας, χειμώνας. Εδώ ψισταριές, εδώ δεξιά και τα ψισταριές τεράστιες. Πάει εδώ το παϊδάκι σύννεφο.
τα λουλούδια εδώ, ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο. Ένα λουδάκι για εσάς. Όχι ρε εσένα ρε. Όχι ρε εσένα ρε Σαλέπη ρε. Είσαι τρελός. Λοιπόν, ένα λουδάκι για τις κυρίες που μας βλέπουν στην εκπομπή μας. Πίσω μου βλέπετε, κυρίες και κύριοι, ένα ξενοδοχείο. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα πολυτελείας. Είναι το Αρμπανάσι Παλάς Χοτέλ. Και όπως κατεβαίνω, είναι η βίλα του Ζίφκοφ. Μία από τις βίλες του Ζίφκοφ. Την είχε σε πανοραμική θέση ο κερατάς για να βλέπει το βέλικο Τύρναβο από δεξιά και τον κάμπο της Βουλγαρίας από αριστερά. Λοιπόν, είχε κυκλικό σημείο. Ερχόταν τα αυτοκίνητα γύρω-γύρω. Σταματούσαν εκεί πάνω. Κατέβηνε ο Ζίφκοφ με τη Ζίφκινα. Λοιπόν, και μπαίναν στο φτωχικό τους. Τώρα είναι ένα κομμάτι αυτό από το ξενοδοχείο Αρμπανάσι Παλάς. Δηλαδή, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις εδώ μέσα. Το μάτι μου τη σπίτι είχε. Μιλάμε για βίλα τεράστια. Τι ματιοδοξία ήταν αυτή, ρε παιδί, με ένας άνθρωπος. Άντε να έχει δύο παιδιά και τρεις γκόμενες και δέκα, ξέρω εγώ, εξόγαμα. Τι στο διάλογο, δηλαδή. Τι να πεις. Να και ένα άλλο ξενοδοχείο απέναντι, πολύ ωραίο. Σε μετσοβίτικο στυλ και ύφος. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι φορά την αισθητική ήταν εντελώς καρακίτη στο σπίτι του Ζίφκοφ. Αν γυρίσει κάμερα και το δει καλύτερα, λες και είναι φρούριο. Λες και είναι ένα φρούριο. Σπίτι είναι αυτό. Έχει όλο το παλιό έτσι κομμουνιστικό αυστηρό ύφος. Έχει την πρόσωψη για κάποια γάλματα εκεί περίεργα. Κάτι επικονίσεις. Και είχε και μια τεράστια αυλή και ένα εκκλησάκι να πάει να ξυλώνεται από τις αμαρτίες του. Ένα φρούριο μέσα στην εξοχή, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή Αρμπανάσι. Έχουμε κοντά μας έναν αγαπητό φίλο, ο οποίος μιλάει πολύ καλά ελληνικά, είναι ο Δημήτρης, ο οποίος είναι και ξεναγός. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι. Είμαστε λοιπόν στο χωριό Αρμπανάσι. Το χωριό Αρμπανάσι είναι ελληνικό χωριό? Ναι, είναι ελληνικό χωριό. Το χτίσανε Έλληνες που ήρθανε εδώ από τη Βόρειο Ήπειρο. Πάμε μια βόλτα λοιπόν να μας τα λες καλύτερα. Το 15 αιώνα χτίσανε αυτό το χωριό. Σιγά, Δημήτρη μου, σιγά, να σε προλαβαίνω. Και το όνομα Αρμπανάσι θυμίζει βλάχικο όνομα. Αρμπανάσι δεν προέρχεται από τη λέξη Αρβανίτης. Ναι. Αρβανίτης τι σημαίνει δηλαδή στα ελληνικά? Δεν ξέρω. Δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν έρθει από τη Βόρεια Ήπειρο? Ναι. Υπάρχει καμιά σημασία μήπως είναι βλάχοι, μήπως είναι Αλβανοί, μήπως είναι... Αλλά εγώ νομίζω ότι ο πληθυσμός τότε, σε αυτές τις εποχές, ήταν ελληνικός πληθυσμός. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ μπροστά μας μια πολύ ωραία εκκλησία, Δημήτρη μου. Είναι πολύ ωραία εκκλησία. Ποια εκκλησία είναι αυτή, ποιος ναός είναι? Είναι η εκκλησία της σύναρξης των ταξιαρχών. Oh.
Βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο χωριό Αρμπανάση, το οποίο όπως βλέπετε και μόνοι σας θυμίζει πάρα πολύ Μέτσοβο, Πήλιο, ένα τέτοιο πράγμα. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο συγκρότημα, το οποίο είναι ξενοδοχείο, πανσιόν, ένας πολύ ωραίος άβλιος χώρος και στο βάθος έχει καταστήματα, έχει εστιατόρια δηλαδή, τα οποία επισκεφτήκαμε την ημέρα, αλλά κλείσαμε τραπέζι και για το βράδυ. Θέλαμε να είμαστε κοντά στην παράδοση στη Βουλγαρία, γι' αυτό ακριβώς όλα τα τραγούδια που σας δείχνουμε έχουν σχέση με την παράδοση της Βουλγαρίας και βεβαίως οι Βούλγαροι, άντρες και γυναίκες, τραγουδιστές, τους αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάνε ελληνικά τραγούδια. Και στη θέα της κάμερας, της ελληνικής, ήταν πιο διαχειτική και πιο φιλική απέναντί μας. Λοιπόν, αυτό είναι το μαγαζί, το οποίο θα επισκεφτούμε και το βράδυ. Πήγαμε, κάναμε μια έτσι διερευνητική βόλτα, κλείσαμε τραπέζι και ειδού η νυχτερινή διασκέδαση στη Βουλγαρία. Yeah.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώνει το αντιπορικό μας στο Τύρνοβο ή Τάρνοβο. Βέλικο Τύρνοβο ή Βέλικο Τάρνοβο. Μια πολύ ωραία εμπειρία, ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα να το επισκεφτείτε. Θα κλείσουμε με μια έτσι γευστική νότα. Σας ευχαριστούμε που είναι και σήμερα κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή με κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά, προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας. Στον δρόμο, κυρίες και κύριοι, στην Βουλγαρία μπορεί να σταματήσει σε ωραία μαγαζιά. Και να φάτε ωραία πράγματα. Κοιτάξτε εδώ τα παιδιά πώς τα ψήνουν όλα. Κοίτα πώς την κάνει την πίτα μάγκας. Παπ, σερβίρι. Έλα έτσι και το σερβίρι. Σε δευτερόλεπτα. Your name? Αντώνιο. Αντώνιο. Ο Αντώνιο είναι αυτός. Δεν είναι ο πατέρας. Λοιπόν. Ωραίος. Κοίτα. Δεν παίζονται στα κρέατα οι μπουργκερ. What is this? Φασόλια. This. Φασόλια. Yes. Τέχη. Κοτόπουλο. Σαρονεύρι. Αρνί και λοιπά. Και εδώ τα όλα. Τέχη εδώ και τα κοίτα μέσα κοστάκι. Και φιδάκι. Ο φίλος μας εκεί. Ωραίος. Κύριε Νέι. Μόσχα. Ρωσία. Ναι, Βούλγαρικα. Α, Βούλγαρικα. Α, Βούλγαρικα. Very good Βούλγαρικα. Βούλγαρικα. Ωραίο.